Έχει περάσει εδώ και μια εβδομάδα ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και η υπόσχεση που τους δώσαμε φάνηκε και σήμερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και κάθε μέρα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Καταδικάζουμε με αποτροπιασμό τα γεγονότα στο Απιθύτα που σε κατάληψη των φοιτητικών συλλόγων στην Βρετανία του Πανεπιστημίου επενέβησαν με εισαγγελική απόφαση τα ΜΑΤ για να διαλύσουν τον αγώνα μας. Έγιναν δεκάδες προσαγωγές, συμφοιτήτριά μας λιποδήμησε μέσα στις επεμβάσεις τους και χωρίς κανένα έλεος μας χτυπούσανε σαν να είμαστε εγκληματίες. Γίνεται ξεκάθαρο τι εξυπηρετεί ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και σε ποια πάταξη της εγκληματικότητας αναφέρεται. Εγκληματίες για αυτούς είμαστε εμείς οι φοιτητές και οι δίκαιοι αγώνες μας. Εγκληματικό είναι για αυτούς να ζητάμε καθηγητές, εξοπλισμό στα εργαστήρια, ολοκληρωμένη γνώση στο αντικείμενό μας, βιβλία, φοιτητική με έρευνα να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Για την κοινή λογική όμως, είναι εγκληματικό να καταργείται το άσυλο, να μπαίνουν δίδακτρα στα προγράμματα σπουδών, να εξισώνουν τα πτυχία μας με των ιδιωτικών κολεγίων, να βάζουν κάμερες στις σχολές μας, να αποκλείουν χιλιάδες νέους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το έτσι θέλω. Είναι εδώ σήμερα στη σημερινή κινητοποίηση, θέλοντας και με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουμε την απερίφαστη καταδίκη μας στη νέα επιχείρηση καταστολής σε βάρος του φοιτητικού κινήματος, σε βάρος των φοιτητών που διεκδικούν τι άλλο το να ανοίξουν επιτέλους τα πανεπιστήμια και να ξεκινήσει κανονικά η εκπαιδευτική διαδικασία. Απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση απαντάει με ματ και βία, δείχνοντας πραγματικά και επιβεβαιώνοντας όλα αυτά τα οποία λέγαμε για το περίφημο νόμο πια Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, που δεν έχει άλλο στόχο από το να αποστηρώσει, να αφήσει εντελώς ανοιχτό το πεδίο για τη δράση των επιχειρηματικών ομήλων στα πανεπιστήμια. Αυτός είναι ο καημός της και γι' αυτό το λόγο και το στόχο η κυβέρνηση πραγματικά σμεμοχθεί και επιτίθεται με λύσα στους φοιτητές, στους εργαζόμενους και σε όλο το λαό γενικότερα. Είναι γελασμένη αν νομίζει ότι έτσι απλά με τέτοιους νόμους και τέτοιες μεθοδεύσεις θα ξεμπερδέψουμε το εργατικό, το φοιτητικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα.